Πάμε να δούμε μια πιο ιδιόμορφη άσκηση, η οποία λέει το εξής. Ακούστε. Ο κίνδυνος του σχήματος έχει μάτσα μη, ακτίνα ρο και έχει κρυβμένο του γύρω του αδαρέ στιγμή το ελεύθερο άκρο του οποίου τη χρονική στιγμή τάξη των 0 αρχίζουμε να το τραβάμε προς τα πάνω ασκώντας κατακόρυφη δύναμη F. Να βρείτε την εντάξει αλφα κάτω από το άξονα του κινδύνου και τη δύναμη F όταν η επιτάχυνση του σημείου εφαρμογής της F έχει μέτρο πρώτον αλφα γάμα ίσον 0, δεύτερον αλφα γάμα ίσον T, τρίτον αλφα γάμα ίσον 2T, τέταρτον αλφα γάμα ίσον 3T. Δίνεται για το κίνητρο το YCM ότι είναι ένα δεύτερο μία επιρροή του τετράγωνου και η επιτάχυνση βαρύτητας J. Ωραία. Λοιπόν, για να κάνω ένα σχήμα. Προσέξτε την αρχή λίγο περίεργη. Λοιπόν, εδώ είναι ο κίνητρος. Εδώ βάζουμε τη δύναμη F που τραβάμε εμείς, η οποία είναι με την τάση του σχοινιού, η οποία τάση του σχοινιού έρχεται εδώ πέρα και εδώ είναι και το βάθος της προκαλίας. Η αλφα κάπα είναι προς τα κάτω. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εάν πούμε ότι και η αλφα γάμα του σημείου, αυτό το σημείο είναι το σημείο γάμα, η αλφα γάμα είναι προς τα πάνω. Εμείς δεν γνωρίζουμε από την αρχή αν ο άξονα του κινδύνου ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Α θεωρήσουμε ότι κατεβαίνει με επιτάχυνση. Οπότε, σίγμα F του ψ είναι μη επί α κ. Δηλαδή, β μείον τ μη επί α κ. Ωραία, την κατάμε αυτή τη σχέση. Και σίγμα το τ, γ επί α ρ. Τ επί ρ ισούται εν δεύτερον μη πρώτο τετράγωνο επί α ρ. Άρα το τ βγαίνει εν δεύτερο μη α ρ επί ρ. Αυτή η σχέση 2. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το τι γίνεται. Στο ίδιο χρονικό διάστημα ΔΤ. Πρώτο, το σχοινί ξεπυλίγεται κατά ρο δέλτα θήτα, όπου δέλτα θήτα η γωνία στροφής. Η γωνία στροφής του κυλίνου. Ωραία. Δεύτερο, το άκρο γάμα του σχοινιού, το άκρο γάμα του σχοινιού ανεβαίνει κατά δέλτα ψη γάμα και ο άξονας του κυλίνου, ο άξονας του κυλίνδρου κατεβαίνει κατά δέλτα ψη κάπα. Άρα, προσέξτε, δέλτα ψη κάπα και δέλτα ψη γάμα κάνει ρο επί δέλτα θήτα. Εδώ πρέπει να στο πούμε σαν να παραγωγήσουμε, δηλαδή να διαιρέσουμε με δέλτα τ όλους. Οπότε αυτό βγαίνει δε κάπα και δε γάμα ισούται ρο επί δέλτα ωμέγα προς δέλτα τέ. Αλφα ρατ επί ρο. Ωραία. Αυτή είναι η σχέση νούμερο 3. Τώρα, σε ό,τι να σβήσω γιατί δεν έχω χώρο. Βέβαια, καλό θα είναι να γράψω τις σχέσεις αυτές, γιατί κάποια στιγμή που χρειαστούν, δείτε πριν τα ισούται μία επί αλφα γάμα, η ένα, για να σας γράψω και τη δύο, ότι ήταν τα αφήσουν εν δεύτερο μη αλφα ράτ επί ρο. Ωραία. Οπότε, αφού έχουμε καταλήξει στην τριά, λέμε, άρα η ένα, εδώ πέρα δηλαδή,
μπορείτε να λύσετε ως προς, συγγνώμη, εδώ πέρα προηγουμένως βγήκε τέτοιο καιρό, με συγχωρείτε, γιατί το έζησα και δεν το έχω κάνει, το ξαναγράφω. Έχουμε δε ψι κάπα και δε ψι γάμα, κάνει ρο και δε θήτα. Παραγωγίζουμε μια φορά δε ψι κάπα προσθέτε συν δε ψι γάμα προσθέτε ίσον ρο επί δε θήτα προσθέτε. Και αυτό κάνει δε κάπα και δε γάμα ισούται ρο επί ωμέγα. Ξαναπαραγωγίζουμε άλλη μια φορά δε δε κάπα προσθέτε και δε δε γάμα προς δέτε, σου δε α, επί δέτε ωμέγα προς δέτε δέτε. Και καταλήγουμε στη σχέση ότι αλφα κα και αλφα γαμ ισούται αλφα ρα επί ρο. Αυτή είναι η σχέση τρία. Ωραία, γιατί νομίζω προηγουμένως πήδηξα ένα βήμα. Λοιπόν, τώρα, από την τρία μπορείτε να βρείτε πια την αλφα ρα. Από εδώ, η αλφα ρα είναι αλφα κα και αλφα γάμα δια ρο. Οπότε αυτή είναι, ας το πούμε, τρία τόνος. Άρα πάμε στη δύο. Δίνει, κάνοντας πράξεις, εν τάφισον εν δεύτερον, μη, αλφα κάπα και αλφα γάμα, δια ρο, θεμεί, και βγαίνει ότι η τάφ είναι εν δεύτερον, μη, αλφα κάπα και αλφα γάμα. Η ένα τώρα, λόγω της τέσσερα, η ένα λόγω της τέσσερα, η πάνω δίνει, την σβήνω εδώ, W πλην εν δεύτερο μη αλφα κάπα και αλφα γάμα ίσον μη επί αλφα κάπα, κάνουμε τις πράξεις εδώ πέρα και βγαίνει ότι μη επί τζ πλην εν δεύτερον μη επί αλφα κάπα και αλφα γάμα ίσον μη επί αλφα κάπα, κάνουμε τις πράξεις και βγαίνει ότι αλφα κάπα ισούται 2 τζ πλην αλφα γάμα δια 3. Ωραία, καταλήγω σε αυτή την πολύ όμορφη σχέση. Οπότε, προσέξτε, πρώτη περίπτωση. Πρώτη περίπτωση. Εάν το αλφα γάμα είναι 0, τότε το αλφα κάπα τι γεννεί 2 τζ 3. Ωραία. Άρα η τάση από τη σχέση αυτή που είχαμε βρει θα κάνει εν δεύτερον μη επί 2 τζ τρίτα επί ρο κάνει μη τζ τρίτα. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι αν αλφα γάμα ίσον τζ. Ομοίως τότε το αλφα κάπα θα δώσει τζ τρίτα από τη σχέση που είχαμε γράψει προηγουμένως εδώ πέρα, την οποία την έχετε δει, και η τρία πάλι δίνει ότι αλφα ρα επί ρο ισούται αλφα κάπα και τζ, άρα το αλφα ρα βγαίνει 4 τζ δια 3 ρο. Και η εφ είναι ίση με την τάφ, είναι 2 μη τζ τρίτα. Τώρα, αν αλφα γάμα προχωράω, σβήνω και προχωράω στις επόμενες περιπτώσεις. Αν αλφα γάμα ίσον, τρίτη περίπτωση, αν αλφα γάμα ίσον 2 τζ, τότε η 5 δίνει αλφα κάπα ίσον το 0, θυμηθείτε η 5 ποια είναι, γιατί την έχω σβήσει, είναι αυτή που λέει αλφα κάπα ίσον το 2 τζ, είναι αλφα γάμα δια 3. Ωραία, το αλφα κάπα λοιπόν βγαίνει ότι είναι ίσον το 0, δηλαδή είναι η περίπτωση αυτό εδώ, που ο άξονας, για να καταλάβετε, αιωρείται. Αιωρείται στον αέρα. Παραμένει σε σταθερό ύψος. Και μετά πάτε στη 2 και δίνω ότι η F είναι ίση με τα ίσον μη επί τζ. Και μια τελευταία περίπτωση, για να το κλείσουμε, η τελευταία περίπτωση που δίνει, είναι το αν το αλφα γάμα είναι 3 τζ, τότε το αλφα κάπα βγαίνει μείον τζ 50, από τη σχέση πάλι που είχαμε γράψει μόνο. Άρα ο άξονας ανεβαίνει, γιατί εμείς είχαμε βάλει θετικά κάτω, άρα η αλφα θα βγει 8 τζ δια 3 ρο και η εφ
η οποία είναι στην ΕΤΑΦ, V4, V3. Εντάξει, είναι μια έτσι άσκηση. Στην τελευταία περίπτωση, δε, στην τελευταία περίπτωση, καταλαβαίνετε ότι το ΑΚ είναι προς τα πάνω. Μια έτσι ιδιόμορφη άσκηση. Ευχαριστώ.